Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κοινή επίσκεψη στο Βελβεντό πρόκειται να πραγματοποιήσουν την 3η 16 Απριλίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος Καρυπίδης και ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στους δύο αγροτικούς συνεταιρισμούς του Βελβεντού, ΑΣΕΠΟΠ και Δήμητρα, στον υδροελεκτρικό σταθμό του τοπικού οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων, το ΕΒ, και στην παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης και ο Υπουργός θα παραστούν στη Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού, που θα πραγματοποιηθεί στις 12.30 το μεσημέρι στο πνευματικό κέντρο της περιοχής. Σε αυτό το σημείο θα δούμε τις δηλώσεις που μας έκανε ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης, Κώστας Πασαλίδης. Ναι, την Τρίτη θα επισκεφτεί την περιοχή μας, τον Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και το Βελβεντό, ο Υπουργός, ο Αλέξης Χαρίτσης. Είναι μια εκδήλωση κοινή με την περιφέρεια. Θα έρθει στην Γενική Συνέλευση, θα επισκεφτεί τους συνεταιρισμούς και θα μιλήσει και για το διαχωρισμό. Ήταν ένα σημαντικό γεγονός για το Δήμο και θα συζητήσει και τα προβλήματα που αφορούν το νέο πλέον αυτοδιοικητικό τοπίο στην περιοχή. Η απόφαση για το διαχωρισμό ήταν ένα αίτημα των πολιτών που πολλές φορές δεν συμμετείχαν στα συλλογικά όργανα του ενιαίου Δήμου, λόγω του ότι είχαν αίτημα να διαχωριστούν, να έχουν μια αυτονομία. Ναι, κοιτάξτε, ήταν ένα αίτημα, ήταν ένας αγώνας της κοινωνίας του Βελβεντού σχεδόν 7 χρόνια. Ήταν μια απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων. Από εκεί και πέρα, ανταποκριμνόμενοι και δεσμευόμενοι σε αυτό το αίτημα, το δίκαιο αίτημα της κοινωνίας, νομίζω ότι η κυβέρνηση υλοποίησε αυτή την δέσμευση προς την κοινωνία του Βελβεντού. Εκτός από τον κύριο Χαρίτση, την ερχόμενη Τρίτη θα βρεθεί στην Κοζάνη και η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη στο πλαίσιο εκδήλωσης της ελληνικής αστυνομίας. Η σχετική είδηση έγινε γνωστή στη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης με τους συνοριακούς φύλακες της Καστοριάς. Να δούμε το βίντεο. Συνάντηση με τον Πρόεδρο και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Καστοριάς είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος Καρυπίδης, όπου ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες των συνοριακών φυλάκων και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κυρίαρχο αίτημα ήταν η προμήθεια απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού και οχημάτων, ώστε να εξασφαλιστεί τόσο η ασφάλεια του επαγγέλματος, όσο και η καλύτερη επιτέλεση του καθήκοντος των συνοριακών φυλάκων σε θέματα προστασίας των πολιτών και πάταξης του εγκλήματος. Επισκεφτήκαμε σήμερα εδώ στο γραφείο τον κύριο Περιφερειάρχη και του εκθέσαμε τα θέματα που αφορούν τον νομό της Καστοριάς όσο αφορά τις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης. Ελπίζω αυτά που το εκθέσαμε και το αναφέραμε, ο κύριος Περιφερειάρχης να μας, αν και πάντα είναι συμπαραστάτης σε όλα τα προβλήματα που έχουμε, ελπίζω για μια φορά να σταθεί στο πλάι μας. Είναι πάγια η θέση και η άποψη ότι για να μπορούμε να είμαστε καλά και ασφαλείς εμείς, θα πρέπει να είναι πρώτα καλά οι άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν και φλερτάρουν με τον κίνδυνο καθημερινά. Και εδώ επιτρέψτε μου να συγχαρώ τους άνδρες της συνοριακής φύλαξης, διότι τα αποτελέσματα που επιφέρουν είναι μοναδικά και στην πάταξη του εγκλήματος και μια σειρά από άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Για να είναι καλά όμως αυτοί οι άνθρωποι, χρειάζονται τα μέσα. Και τα μέσα πρέπει η πολιτεία να τα διαθέσει. Σε ό,τι μας αφορά, εμείς έχουμε δεσμεύσει πόρους από το ΕΣΠΑ για να έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό που θα προστατεύουν τη ζωή τους, θα μετακινούνται με ευελιξία και θα μπορούν να επιχειρούν ακόμη και στο σκοτάδι με σύγχρονες κάμερες. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και το επόμενο διάστημα θα γίνουν οι ανάλογες προμήθειες και των οχημάτων και του εξοπλισμού. Επίσης όμως υπάρχουν και προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία σε απόλυτη συνεργασία με τους συνοριακούς φυλακές τα επιλύουμε, από ζητήματα θέρμανσης μέχρι άλλα ζητήματα της καθημερινότητας. Αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτεία να εισκύψει πραγματικά πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, να ικανοποιήσει μια σειρά και από άλλα ζητήματα που υπάρχουν, θεσμικού περιεχομένου και οικονομικά ζητήματα, ακόμη και προσλήψεων. Και όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα που είναι και οριζόντια. Ήδη επικοινώνησα με την αρμόδια υπουργό την κυρία Γεροβασίλη και νομίζω ότι την Τρίτη που θα βρίσκεται στην περιοχή μας, την Τρίτη το απόγευμα, να υπάρξει και μια συνάντηση έτσι ώστε από πρώτο χέρι, από αυτούς τους ανθρώπους, να συζητήσει τα προβλήματά τους για να δρομολογήσουμε και την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ στους συνοριακούς φύλακες, αλλά και γενικότερα τους άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, διότι με τη δουλειά τους έχουν καταστήσει την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την πιο ασφαλή περιφέρεια με τους καλύτερους δείκτες στην πάταξη του εγκλήματος, ακόμα αν θέλετε και των τροχιών ατυχημάτων. Συγχαρητήρια λοιπόν, και εμείς κάνουμε πάντα το ελάχιστο όταν εσείς κάνετε το πολύ για μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Πολιτική εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή Βαγγέλη Μεϊμαράκη πραγματοποίησε χθες βράδυ στην Κοζάνη η Νέα Δημοκρατία. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στη στέγη ποντιακού πολιτισμού εν ώψη των ευρωεκλογών του Μαΐου. Να δούμε το ρεπορτάζ. Στην Κοζάνη βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 12 Απριλίου, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου του κόμματος, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία στη στέγη ποντιακού πολιτισμού εν ώψη των ευρωεκλογών του Μαΐου. Τον κύριο Μεϊμαράκη συνόδευε κλιμάκιο υποψήφιων ευρωβουλευτών, αποτελούμενο από τους Μιχάλη Μασουράκη, Άκη Τσελέντη, Κατερίνα Μάρκου και Γιάννη Πάιδα. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσουμε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την ομιλία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ήρθε ο Τσίπρας στο Γενάρη του 2015, βοητευμένος από το Βαρουφάκη, από τη Ζωή, από τον Λαφαζάνη, από όλους εκείνους τους οποίους είχε τριγύρω του, τους οποίους μετά τους έδιωξε, να αρχίσει να πειραματίζεται, να ψάχνει να βρει λεφτά στη Ρωσία, να ψάχνει να βρει στους Γερμανούς, να τους λέει στους Γερμανούς πώς θα αντιμετωπίσουμε το χρέος που έχουμε, θα το διαχειριστείτε εσείς. Λες και αν οι Γερμανοί ήταν να δώσουν λεφτά, περίμεναν τον Τσίπρα να τα δώσουν. Περίμεναν το 15 να έρθει για να δώσουν τα χρήματα ή να κάνει τη διαχείριση του χρέους. Λες και δεν είχα καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι πράγματι η χώρα στο 14 έβγαινε από την κρίση την οποία είχε και θα μπορούσε να πάει διαφορετικά. Και βεβαίως όλοι θυμάστε ότι εκείνη την περίοδο πλέον η χώρα φεσώνεται σύμφωνα με τους διεθνείς οικονομικούς οίκους 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολλά δεν είναι για να πειραματίζονται κάποιοι. Πολλά δεν είναι που θα τα πληρώσουμε όλοι μαζί, όλα μαζί κάποια στιγμή. Να και ποιον και το χρέος μας. Να βρούμε αυτούς που μπορεί να πειραματιστούν, να τους εξηγήσουμε. Γιατί κοιτάξτε, πάντα όταν πάμε για εκλογές, οι λαϊκιστές, αυτοί που θέλουν να υπόσχονται, υπάρχουν. Και τώρα θα ακούσετε υποσχέσεις. Και τώρα κινδυνεύουμε κάποιοι να μπορεί να τα πιστέψουν. Πρέπει λοιπόν ο δικός μας ρόλος να είναι να βρούμε αυτούς όλους που μπορεί να τα πιστέψουν και να τους εξηγήσουν ότι πρέπει αυτά που ακούν να τα φιλτράρουν. Ξέρετε, η δημοκρατία θέλει και ποιότητα στον πολιτικό λόγο, αλλά απαιτεί και πολίτες που θα δέχονται την αλήθεια, θα την καταλαβαίνουν και θα μπορούν πράγματι να ανταποκρίνονται σε αυτήν. Αλλιώς δεν μπορεί αυτό να γίνει, διότι με την ψήφο των πολιτών κυβερνούμε όλοι. Αν λοιπόν οι πολίτες, χωρίς να φιλτράρουν αυτά που ακούνε, δημιουργούν πλασματικές πλειοψηφίες που κυβερνούν 4 χρόνια, δεν μπορούμε να σταθούμε, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η χώρα έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι ο ρόλος ο δικός μας, του καθενός από εμάς που πιστεύουμε στις αρχές και στις αξίες και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, έχει ουσιαστικό ρόλο ο καθένας μας. Κρατήσαμε τη Νέα Δημοκρατία όρθια, την κρατήσαμε ζωντανή και δώσαμε προοπτική για νέες μάχες και νέα εξουσία. Και την παρέλαβε η νεότερη γενιά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να την πάει πιο ψηλά. Είμαι σίγουρος ότι η νεότερη γενιά αξίζει και θα προσπαθήσει και θα πάμε ακόμα καλύτερα από όσο κανείς πιστεύει και περιμένει. Και βέβαια όταν προχωρήσαμε και φτάσαμε και στην φάση της διαδοχής το 16, όπου η νέα γενιά ανέλαβε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολλοί ανησύχησαν τότε αν θα υπονομευθεί η πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί ανησύχησαν αν θα υπάρχει διάσπαση, υπονόμευση και όλα τα σχετικά. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανος που τους διαψεύσαμε 3 χρόνια μετά και η Νέα Δημοκρατία περισσότερο ενωμένη από ποτέ δίνει σήμερα τη μάχη για προοπτική εξουσία και για καλύτερη Ελλάδα. Είναι δυνατόν ποτέ εμείς όλοι που ζήσαμε τη Νέα Δημοκρατία και που μείναμε μέσα να υπονομεύσουμε το δικό μας σπίτι, να υπονομεύσουμε το δικό μας κόμμα. Γιατί εμείς φίλες και φίλοι, και βλέπω εδώ πολλές φυσιογνωμίες από το 1974 μέχρι σήμερα, έχουμε γνωριστεί, έχουμε δώσει μάχες, έχουμε νίκες, πανηγυρισμούς, χαρές. Αλλά πολλοί από εμάς ζήσαμε και στενοχώριες. Ζήσαμε και ήττες, ζήσαμε και λύπες, ζήσαμε και περιφρόνηση κάποιων άλλων. Ζήσαμε και αυτούς που έφυγαν, αλλά εμείς εκεί. Και σιγά σιγά ξαναδουλεύαμε, ξαναμαζεύαμε τον κόσμο, είχαμε ανοιχτές τις αγκαλιές μας όπως κάνουμε και τώρα και τους περιμένουμε όλους να ξανάρθουν για να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε. Και εγώ φίλες και φίλοι ξεκίνησα από ιδρυτικό στέλεχος της ΟΝΕΔ
και μου κάνατε την τιμή και έφτασα και πρόεδρος του κόμματος. Και αναρωτιέμαι, ένας πρόεδρος του κόμματος μπορεί να υπονομεύσει το κόμμα του? Ποτέ. Ποτέ. Ενημερωτική εκδήλωση για την ακροδεξιά στην Ευρώπη πραγματοποίησε πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Κοζάνη με κεντρικό ομιλητή τον υποψήφιο ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου. Να δούμε το ρεπορτάζ. Και εν ώψη των επικείμενων ευρωεκλογών, αυτό που πρέπει να αποφασίσουν οι λαοί, αυτό που πρέπει να αποφασίσει η Ευρώπη, είναι ότι αν θα ακολουθήσει το δρόμο της αλληλεγγύης, το δρόμο της δημοκρατίας, το δρόμο των πανανθρώπινων αξιών και του διαφωτισμού, τον δρόμο της ανάπτυξης και του κοινωνικού κράτους, ή θα επιλέξει να βαδίσει στο δρόμο του σκοταδισμού, στο φόβο, στο ρατσισμό, στις ανισότητες, στις αδικίες και στην μυσαλλοδοξία. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι οι πολίτες πλέον της Ευρώπης θα ακολουθήσουν τον πρώτο δρόμο, τον δρόμο της ανάπτυξης, τον δρόμο τον οποίον καταστεί ελκυστική την Ευρώπη για τους λαούς της. Ποιο είναι το διακύβευμα, κύριε Πασχαλίδη, για τις φετινές ευρωεκλογές? Το διακύβευμα, το είπα και στην τοποθέτησή μου, είναι ότι εάν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτόν ο οποίος δίνει συνέχεια στην Ευρώπη, αν θέλουμε να υπάρχει η Ευρώπη, αυτή την Ευρώπη των λαών, και όχι μια συρρήκνωση της Ευρώπης, του οράματος και του ευρωσκεπτικισμού. Νομίζουμε ότι οι λαοί της Ευρώπης θα πάρουν την απόφαση να πάνε μπροστά. Το διακύβευμα είναι μεγάλο. Κινδυνεύουμε να την πατήσουμε όπως ο Βοσκός που φώναζε Λύκος, Λύκος, και όταν ήρθε ο Λύκος δεν τον πίστευε κανένας. Ο Λύκος αυτή τη φορά είναι η ακροδεξιά, η οποία δεν θέλει την Ενωμένη Ευρώπη και επίσης προωθεί ρυθμίσεις εναντίον των νέων, των γυναικών, του περιβάλλοντος, των εργασιακών σχέσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Αυστρία, παραδείγματος χάρη, όπου η ακροδεξιά κυβερνά μαζί με τη δεξιά, επανέφεραν το 12ωρο. Και όλες οι ρυθμίσεις που ζητάνε, όλες οι ψηφοφορίες που έγιναν την τελευταία πενταετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξαν ότι η ακροδεξιά θέλει να μας γυρίσει σε συνθήκες μεσαίωνα. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τις οποίες θεωρεί πλάσματα δεύτερης κατηγορίας. Πρέπει να κατέβουμε και να ψηφίσουμε σε αυτές τις εκλογές. Είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η Ευρώπη μας αφορά. Το 2009 ξέσπασε μια οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη. Ποια χώρα την πλήρωσε περισσότερο από όλες τις άλλες? Η Ελλάδα. Αυτά που γίνονται στην Ευρώπη μας αφορούν άμεσα. Θα καθορίσουν την καθημερινή μας ζωή. Άλλωστε, πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι το 70% των ρυθμίσεων που αφορούν την καθημερινότητά μας αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Από το αν τρώμε ή όχι μεταλλαγμένα μέχρι πόσες ώρες δουλεύουμε την εβδομάδα. Τα στοιχήματα είναι πολύ μεγάλα. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη, το όραμα της Ευρώπης, τρεις δεκαετίες πριν, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει? Γιατί βλέπουμε, αντί να ενώνεται η Ευρώπη, διαχωρίζεται, μπαίνουν φραγμοί, μπαίνουν σύνορα. Διαχωρίζεται διότι εφαρμόστηκαν πολιτικές λιτότητας, οι οποίες απομάκρυναν τους πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες κλήθηκαν να πληρώσουν την οικονομική κρίση, οι πιο φτωχοί, ενώ οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι. Αυτό δημιουργεί οργή, δυσφορία, θυμό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρες και κράτη που στους προηγούμενους αιώνες πολεμούσαν μεταξύ τους με δεκάδες εκατομμύρια θύματα, κάθονται γύρω από ένα τραπέζι. Αλλά για να παραμείνει η Ευρώπη ενωμένη και να προχωρήσει, πρέπει να αλλάξει κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές. Πρέπει να υπάρξει μια Ευρώπη της ευημερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαντάει με αυτό που μάθαμε όλοι το Σάββατο από το Γαλάτσι. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του κλίματος που πρέπει να επικρατεί και επικρατεί σε όλη την Ευρώπη το γεγονός ότι πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να ενωθούμε για να σταματήσουμε την επέλαση πρωτίστως
της ακροδεξιάς, αλλά και το όχημά της με το οποίο εισβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση του νεοφιλελευθερισμού. Ο κόσμος πρέπει να θυμηθεί τι έχει συμβεί στην Ελλάδα στα χρόνια που ο νεοφιλελευθερισμός κυβερνούσε τη χώρα, αλλά και να δούμε ότι αυτές, να θυμηθεί ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόστηκαν ήρθαν από αυτόν τον τρόπο σκέψης. Πρέπει να θυμηθεί ο κόσμος και να καταλάβει τι έγινε τα τελευταία τετραετία, πέντε χρόνια που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ και το κοινωνικό κράτος που έχει φέρει και πώς μπορεί να κινηθεί η Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο που κινήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να γίνει ένα κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη να γίνεται, το οποίο αυτό κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο θα προσπαθήσει να φέρει μπλόκο σε αυτό το έσχος της ακροδεξιάς που έχει αρχίσει να πλανάται το φάντασμα πάλι πάνω από όλη την Ευρώπη, με πολλές χώρες να έχουν ανεβάσει ήδη ακροδεξιές κυβερνήσεις και άλλες τόσες να έχουν ακροδεξιές κυβερνήσεις να συγκυβερνούν μαζί τους. Ποια είναι κατά την άποψή σας, ποιο είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην Ευρώπη, η αυστηρή λιτότητα ή η ακροδεξιά, από πού πρέπει να φοβούνται το οι ένα φέρνει το άλλο, νομίζω. Οι πολιτικές της Ευρώπης με την αυστηρή λιτότητα έχουν γυρίσει τον κόσμο σε μια εσωστρέφεια. Ο Ευρωπαίος πια δεν εμπιστεύεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και έτσι έρχεται ο ευρωσκεπτικισμός. Βλέπουμε ότι οι Άγγλοι έκαναν κινήσεις οι οποίοι το μετάνιωσαν. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου μέχρι και οι υπόλοιπες χώρες που ανέβασαν ακροδεξιές κυβερνήσεις να καταλάβουν τι έχουν κάνει από τη στιγμή που θα αρχίζουν να εφαρμόζονται τα ακροσυστημικά και αντιλαϊκά μέτρα τα οποία θα έρθουν με την ακροδεξιά. Ελπίζω να σταματήσει αυτός ο καλπασμός της ακροδεξιάς στην Ευρώπη όσο είναι ακόμα νωρίς. Ως νέος υποψήφιος, ποιο μήνυμα στέλνετε στους πολίτες και της Δυτικής Μακεδονίας? Εγώ νιώθω ότι παλεύω με ένα ψηφοδέλτιο να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να περάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τα μηνύματα τα οποία είπα προηγουμένως. Η προσωπική ψήφος δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη διαφορά, όσο το να κάνουμε επιλογές οι οποίες όταν έρθει η ώρα να μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο να είναι για το κοινό καλό και όχι για το καλό των λίγων. Ενημερωτική εκδήλωση για τα 20 χρόνια από τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς στη Ιουγκοσλαβία πραγματοποίησε χθες το απόγευμα το ΚΚΕ στο εργατικό κέντρο της Κοζάνης. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η Τομεακή Επιτροπή Κοζάνης του ΚΚΕ για τα 20 χρόνια από την Ιμπεριαλιστική, όπως αναφέρει, επέμβαση στη Ιουγκοσλαβία, διοργάνωσε ειδική εκδήλωση το απόγευμα της Παρασκευής 12 Απριλίου στο εργατικό κέντρο της Κοζάνης. Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτής του κόμματος στην Ακουζιάκη και ο υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θανάσης Χαστάς. Η Τομεακή Επιτροπή Κοζάνης του ΚΚΕ διοργανώνει τη σημερινή εκδήλωση με αφορμή τα 20 χρόνια από την Ιμπεριαλιστική Επέμβαση των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ιουγκοσλαβία. Νομίζουμε ότι η επέτειος, η φετινή, η μαύρη αυτή επέτειος δεν είναι απλά μια σελίδα στην ιστορία, αλλά αποτελεί επίκαιρο μήνυμα, τα διδάγματα, η πείρα που απέκτησε τόσο ο λαός της Ιουγκοσλαβίας, όσο και ο λαός όλων των Βαλκανικών χωρών και της Ελλάδας, πρέπει να μείνει παρακαταθήκη για το επόμενο διάστημα και για τη στάση τους και στις επερχόμενες εκλογές, αλλά και συνολικά στη ζωή τους, στη διεκδίκηση, στον αγώνα τους για την πάλη για έναν καλύτερο κόσμο. Πιστεύουμε ιδιαίτερα σήμερα ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ο λαός της Ελλάδας μπροστά στις επερχόμενες εκλογές να κάνει κριτήριο ψήφου και στάση ζωής συνολικά, τη στάση των κομμάτων και τότε και τώρα, και στη σημερινή περίοδο, αλλά και τότε, όπου με πρόσχημα το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας, με πρόσχημα υπαρκτά και ανύπαρκτα μειονοτικά ζητήματα, και ο κατάλογος αυτός δεν έχει τελειωμό, από τα προσχήματα που αξιοποιούν οι υπερβληστικές συμμαχίες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζουμε ότι σήμερα έχει πλέον πείρα να τους κάνει άκρη και να προσπαθήσει να παλέψει μέσα από τις γραμμές του οργανωμένου εργατικού κινήματος, του γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος, η νεολαία στους φοιτητικούς συλλόγους, στα μαθητικά της συμβούλια, για να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να χαράξει έναν δικό της δρόμο. Θεωρούμε ότι σήμερα είναι επίκαιρο όσο ποτέ το μήνυμα και η ανάγκη να δυναμώσει πάλι ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την εμπλοκή της χώρας, γιατί διαχρονικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη ευθύνη, γιατί δίναν γη και είδωρ στους υπεριαλιστές για να προβαίνουν σε αυτές τις επεμβάσεις. Να θυμηθούμε από την κυβέρνηση του Πασόκ το 99 που επέτρεπε στα νατοϊκά στρατεύματα να διέρχονται από το ελληνικό έδαφος την ίδια ώρα που ο λαός της περιοχής έδινε τη μάχη για να τους αποτρέψει, μέχρι και σήμερα που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παίζει το ρόλο
του ΜΕΝΤΕΣΕ ανάμεσα στα συμφέροντα των ΗΠΑ εδώ στην περιοχή. Και είναι χαρακτηριστική όλη αυτή η συζήτηση. Μάλιστα, τα προχθές κατατέθηκε και ένα σχετικό νομοσχέδιο στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για το πώς θα προωθηθούν ακόμα πιο αποφασιστικά τα συμφέροντά τους εδώ στην περιοχή. Που ξέρετε, όπως είναι γνωστό, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σαν προτιμόμενο εταίρο σε αυτά τα σχέδια. Τα λέμε γιατί αυτά πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο πολύ περισσότερο στην οργάνωση της πάλης και στον αγώνα, αλλά και μπροστά στις επερχόμενες εκλογές, για κόσμο που θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό, δημοκράτη, γυρίζοντας την πλάτη σε όλες εκείνες τις δυνάμεις, σε όλα τα κόμματα, τα αστικά κόμματα και τους εκλεκτούς τους στην τοπική διοίκηση, που πίνουν νερό στο όνομα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της γεωστρατηγικής αναβάθμισης, δηλαδή διεκδίκησης μεγαλύτερου μεριδίου στη Λία, της εκμετάλλευσης των λαών της περιοχής. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και θα πάμε τώρα στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην παρουσίαση των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου στη Φλόρινα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο Θεόδωρος Δελκούσης, η Χριστίνα Ιβανίδου, η Ρέ Παπαναγιώτα, ο Βασίλης Παντελίδης, ο Γιώργος Παπαλαζάρου, ο Γιάννης Στρατάκης, η Χριστίνα Σίμπου και ο Παύλος Τουριάνης είναι τα ονόματα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού Ελπίδα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας εν ώψη των περιφερειακών εκλογών του Μαΐου. Η επικεφαλής της παράταξης και υποψήφια Περιφερειάρχης Γεωργία Ζεμπιλιάδου, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, παρουσίασε τους υποψήφιους περιφερειακούς της συμβούλους, κάνοντας μεταξύ άλλων αναφορά για το πρόγραμμα του συνδυασμού της. Το όραμά μας είναι να ξεκινήσει η ανόρθωση της περιφερειακής οικονομίας με την αξιοποίηση αυτών των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων για να δημιουργηθούν δουλειές για τους Δυτικομακεδόνες και πλούτος για τον τόπο. Για να μείνουν εδώ τα παιδιά μας και πιθανόν. Το μεγάλο στοίχημα να επιστρέψουν για αυτά που έφυγαν. Αυτό είναι το όραμα που έχουμε όσοι καθόμαστε εδώ στο τραπέζι. Αυτό μας ενώνει. Και για να το υλοποιήσουμε αυτό, έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο. Το προγραμματικό μας πλαίσιο για τη Δυτική Μακεδονία πατάει γερά σε τέσσερα επιμέρους περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης για την κάθε περιφερειακή ενότητα. Αυτό το σήμα που βλέπετε, το λουλούδι με τα τέσσερα πέταλα, δεν ξέρω αν φαίνεται, αυτό ακριβώς συμβολίζει. Και είναι ένα λουλούδι που χάνει τη μορφή του αν μία περιφερειακή ενότητα, ένα πέταλο, δεν αναπτυχθεί. Δεν μπορεί να υπάρχει. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν θα υλοποιήσει ο συνδυασμός μας, ο οποίος είναι ένας συνδυασμός αυτοδιοικητικός και πολυσυλλεκτικός. Και γι' αυτό και το νέο σήμα μας είναι πολύχρωμο. Γιατί εμείς πιστεύουμε πως κάθε άξιος άνθρωπος που θέλει και μπορεί να προσφέρει έχει θέση και ισότιμο ρόλο. Αυτό είναι το μήνυμά μας προς την κοινωνία, γιατί η κοινωνία θέλει να πάμε μπροστά και να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Δεν έχει περιθώριο να αφήνει στην άκρη άξια και ικανά στελέχη που υπάρχουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους ενώνουμε. Για την ΠΕ Φλόρινα, στο πρόγραμμά μας. Εμείς πιστεύουμε ότι η Φλόρινα πρέπει με κάθε τρόπο να παραμείνει το ενεργειακό κέντρο μαζί με την Κοζάνη για τα επόμενα τουλάχιστον 30 χρόνια. Με ό,τι αυτό σημαίνει σε επενδύσεις στο τομέα της ενέργειας. Η ενέργεια είναι προφανές ότι είναι ένας εξαιρετικά ευαίσθητος τομέας. Αυτά που έχουν γίνει σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, οι ενέργειες που έχουν γίνει. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο 14, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι θα προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε στο χάρτη τη Μελίτη 2, για να μπορούν να υπάρξουν και τα ορυχεία στη Φλόρινα, το καλύτερο κύθεσμα των Βαλκανίων να αξιοποιηθεί. Γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί και η μετεγκατάσταση των αναργύρων και των παντονέρων, και φυσικά θα μπορέσουν να υπάρξουν θέσεις εργασίας. Αυτό που πρέπει με σαφήνεια να πούμε, με βάση και τις εξελίξεις στον τομέα της πώλησης της ΔΕΗ και των εταιριών που θα δημιουργηθούν της αποεπένδυσης, εμείς αυτό που δεν θα ανεχθούμε στην περιφέρεια και θα το παλέψουμε με κάθε δυνατό τρόπο, είναι ότι δεν θα έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Δεν θα παίξει κανείς με τα εργασιακά ζητήματα, θέματα των ανθρώπων που δουλεύουν στην ίδια δουλειά σε δύο διαφορετικές εταιρείες.
Με ποιους τρόπους πετυχαίνω τους στόχους μου και μεγιστοποιώ τα ωφέλη της συμμετοχής μου στην έκθεση, είναι το θέμα του σεμιναρίου που θα γίνει το απόγευμα της Δευτέρας στην Κοζάνη. Για το θέμα μας ενημερώνει ο Σωκράτης Μουτήτης. Μια σπάνια ευκαιρία να μάθουν λεπτομέρειες και τρόπους για να μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη τους από τη συμμετοχή τους σε μια έκθεση έχουν όλοι οι επιχειρηματίες της Κοζάνης και της ευρύτερης περιοχής τη Δευτέρα 15 Απριλίου. Ο Σύμβουλος Στρατηγικής Επιχειρήσεων Μιλτιάδης Βογιατζής θα μιλήσει σε επιχειρηματίες σε ένα εξειδικευμένο σεμινάριο με θέμα «Με ποιους τρόπους πετυχαίνω τους στόχους μου και μεγιστοποιώ τα ωφέλη της συμμετοχής μου στην έκθεση». Καταρχάς υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι ο γενικός ρόλος και η αξία των τοπικών εκθέσεων. Και για ποιο λόγο θα πρέπει να υποστηρίζονται και να συμμετέχουν, αν μη τι άλλο, οι τοπικές επιχειρήσεις σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Το δεύτερο έχει να κάνει με, τα εξειδικευμένα στοιχεία που πρέπει να προσέξει, να προγραμματίσει και να επιμεληθεί μια επιχείρηση που συμμετέχει σε μια τοπική έκθεση. Από εκεί και πέρα βεβαίως πώς θα πρέπει να στήσουν το περίπτερο, καταρχάς πώς πρέπει να το επιλέξουν, ποια είναι τα κριτήριά τους, ποιοι είναι οι στόχοι και πώς θα βελτιώσουν την επικοινωνία τους κατά τη διάρκεια των ημερών που διαρκεί η έκθεση. Το σεμινάριο είναι ανοιχτό προς όλους τους επιχειρηματίες με δωρεάν συμμετοχή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Απριλίου στις 6.30 το απόγευμα στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Όπου ο κύριος Μιλτιάδης Βογιατζής, ο οποίος είναι εξειδικευμένος ακαδημαϊκός αλλά και σύμβουλος επιχειρήσεων, θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες και ουσιαστικές πληροφορίες στο σύνολο των επιχειρήσεων που είτε συμμετέχουν σε εκθέσεις οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό, κοινό στη Λιανική, είτε ακόμα και σε επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις όπου στο περίπτερό τους δέχονται εμπορικούς αντιπροσώπους. Να το πω σε απλή γλώσσα, σε εκθέσεις δηλαδή, είτε πάνε σε εκθέσεις γενικής επιχειρήσης, είτε πάνε σε εκθέσεις της χονδρικής. Η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 34ης Expo Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 12 Μαΐου. Σίγουρα ναι, είναι μια καλή ευκαιρία όχι μόνο για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια πρώτερη εμπειρία συμμετέχοντας σε πάρα πολλές εκθέσεις και αποστολές τις οποίες οργάνωνε και όλα αυτά τα χρόνια το επιμελητήριο, αλλά και για καινούργιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν συμμετείχαν, που δεν είχαν μια τέτοια εμπειρία, πραγματικά να δουν ότι αξίζει τον κόπο και να παρακολουθούν το σεμινάριο και φυσικά να συμμετέχουν και στην έκθεση. Αυτό είναι το ζητούμενο για όλους εμάς που εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλάζουμε κλίμα και συνεχίζουμε τώρα με μια είδηση που μας έρχεται από τον χώρο της υγείας. Το ρεπορτάζ έχει συνάδελφος Λίτσα Πάλαμα. Η σύγχρονη ιατρική στην πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας ήταν το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 12 Απριλίου στην αίθουσα Κοβεντάρη της Κοζάνης. Στην εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης μαζί με τη Φαρμακευτική Εταιρεία Ενόρασης. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των επιστημόνων υγείας αλλά και του κόσμου για τη σημαντική σημασία της πρόληψης αλλά και τις πρόσφατες εξελίξεις στην επιστήμη της ιατρικής, στον τομέα της πρόληψης και της ορθολογικής διαχείρισης των γυναικών με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Προσκεκλημένοι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν διακεκριμένοι ιατροί και καθηγητές από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το Μαμάτσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την πρόληψη, το νοσοκομείο Κοζάνης θα πραγματοποιήσει τους μήνες Μάιο και Ιούνιο λήψεις Thin Prep, Pap Test καθημερινά τις απογευματινές ώρες. Σήμερα κάναμε μια εκδήλωση για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων που ευθύνεται για τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Τα συμπεράσματα είναι ότι οι γυναίκες οι οποίες προσέχονται τακτικά στον γιατρό τους για έλεγχο δεν πρόκειται ποτέ να πάθουν καρκίνο τραχύλου της μήτρας και επί ευκαιρία της εκδήλωσης να ενημερώσουμε τον κόσμο, τις γυναίκες, ότι τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, τα απογεύματα, οι γυναίκες εκείνες οι οποίες δεν μπορούν να έρθουν στο νοσοκομείο στις πρωινές ώρες, μπορούν να προσέλθουν καθημερινά τα απογεύματα για να κάνουν το Μάιο και τον Ιούνιο τεστ ΠΑΠ. Πρέπει να πούμε ότι στο νοσοκομείο εδώ και ένα χρόνο σχεδόν το τεστ ΠΑΠ το οποίο γίνεται είναι το εξελιγμένο, το υγρής φάσης, όχι το κλασικό, και υπάρχει δυνατότητα να στέλνουμε και δείγματα σε γυναίκες οι οποίες έχουν κάποιο πρόβλημα σε μεγάλα αντικαρκυνικά νοσοκομεία για περαιτέρω εξετάσεις. Νιώθω μεγάλη χαρά σήμερα που βρισκόμαστε στην Κοζάνη και έχουμε έρθει σε αυτή την επιστημονική ημερίδα με τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου και της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερώσουμε τους γιατρούς αλλά και τον γυναικείο κυρίως πληθυσμό για ένα νέο τεστ
το οποίο πλέον θα είναι διαθέσιμο από το νοσοκομείο Κοζάνης και εγώ σαν μέλος της Ελληνικής Ερευνητικής Ακαδημαϊκής Ομάδας σας λέγω ότι πραγματικά θα αυξήσει πάρα πολύ την ευαισθησία του τεστ Παπα-Νικολάου ταυτόχρονα με μια πολύ καινούρια μέθοδο η οποία εισάγεται πλέον στο νοσοκομείο, ανίχνευση της HPV λίμωξης, το άπτημα mRNA test. Είναι τυχερή η κοινωνία της Κοζάνης στο ποσοστό που έχει συμμετάσχει σήμερα στην εκδήλωση, διότι παρακολουθεί από πρώτο χέρι πράγματα και εξελίξεις τα οποία είναι δύσκολο να τα βρει τόσο ξεκάθαρα στο διαδίκτυο, το οποίο κατακλείζεται από πάρα πολύ μεγάλη πληροφόρηση και εκεί χάνεται η μπάλα και δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει ποιο είναι αυτό το οποίο τον αφορά, ποιο είναι αυτό που έχει σημασία ή όχι. Άρα αυτοί που παρακολουθούν την εκδήλωση αυτή, γιατροί και κοινό, είναι τυχεροί. Κάνουμε αυτή την εκδήλωση με την ευκαιρία των 20 χρόνων από τη λειτουργία του εργαστηρίου και καλούμε τις γυναίκες να έρθουν να εξεταστούν στο νοσοκομείο μας ώστε να προληπτικά για τεστ ΠΑΠ και για γυναικολογική εξέταση φυσικά για να προστατεύσουν την υγεία τους. Μαρία Χαλάτση, υπεύθυνη της φαρμακευτικής εταιρείας Ενόρασης, μεταξύ των αρρωγών αυτής της ημερίδας, και θα ήθελα λιγάκι να μου μιλήσεις για αυτή την πρωτοβουλία και για τη συνεργασία με την περιοχή της Κοζάνης. Καλησπέρα σας. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία της εταιρείας Ενόρασης και του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης Φαμάτσιο, με την αφορμή το ότι το νοσοκομείο εξοπλίστηκε πριν από 3-4 μήνες περίπου με μία τεχνολογία η οποία είναι η πλέον σύγχρονη όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Έτσι λοιπόν θεωρήσαμε από κοινού ενδιαφέρον να ενημερώσουμε το κοινό της πόλης και κυρίως τις γυναίκες για τον τρόπο, αυτό το σύγχρονο τρόπο πρόληψης που σημαίνει ότι μπορούν έτσι να προλάβουν τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Γι' αυτό σήμερα βρισκόμαστε εδώ και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί η μερίδα αυτή ουσιαστικά πλαισιώνεται από τα σημαντικότερα θα έλεγα ονόματα της ακαδημαϊκής κοινότητας στο χώρο αυτό. Είναι διάφοροι καθηγητές που σας έχουν μιλήσει νωρίτερα και έχουν αναφερθεί στο θέμα αυτό που πάρα πολύ, με πολύ εκτενώς. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να γίνεται πρόληψη για τον καρκίνο αυτό. Γιατί παρόλο που είναι συχνός, προλαμβάνεται. Οι τρόποι υπάρχουν, τα εργαλεία υπάρχουν και τα μέσα και τώρα πλέον είναι διαθέσιμα και στην πόλη σας. Γυρίζουμε σελίδα και πάμε τώρα στο φεστιβάλ. Η πόλη γιορτάζει της Αυτολεμαίδας, όπου εκεί βρέθηκε η ανερχόμενη τραγουδοποιός Μαρία Παπαγεωργίου, που έχει καταγωγή από τα Γρέβενα. Το ρεπορτάζ είναι του Κώστα Μαύρη. Το κορίτσι με την κόκκινη κιθάρα, η γρεβενιώτισσα Μαρία Παπαγεωργίου, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η ακουστική της πρόταση Homebound στην πρώτη της παρουσίαση στην Αθήνα, περιοδεύει αυτούς τους μήνες ανά την Ελλάδα, κάνοντας στάση το βράδυ της Τρίτης στην Πτολεμαϊδα. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, η πόλη γιορτάζει. Η ανερχόμενη ερμηνεύτρια, μουσικός και τραγουδοποιός παρουσίασε στο πνευματικό κέντρο της Πτολεμαϊδας ένα δίωρο πρόγραμμα μαζί με δύο μουσικούς, τον Σταύρο Ρωμελιώτη στην ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα και τον Ντίνο Μάνου στο κοντραμπάσο. Έρχομαι πρώτη φορά στην Πτολεμαϊδα. Έχω εντυπωσιαστεί με τον τρόπο που μας συμπεριφέρεται το ήδη. Έχω ακούσει τα καλύτερα για τον κόσμο και χαίρομαι πάρα πολύ που το βλέπω και το βιώνω από κοντά πια. Μαζί μου απόψε είναι ο Σταύρος Ορμελιώτης στις κιθάρες. Και ο Ντίνος Μάνος στο κοντραμπάσο. Αυτό το μικρό σχήμα που το ονομάζουμε Homebound, που σημαίνει τα όρια του σπιτιού ουσιαστικά, ήταν μια ιδέα που το ξεκινήσαμε στην Αθήνα από την πραγματική ανάγκη που είχαμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα με κάποια τραγούδια φαινομενικά ετερόκλητα, μπορεί να είναι ξένα, μπορεί να είναι παραδοσιακά, μπορεί να είναι της δικής μου δισκογραφίας, και σαν να πούμε μια κασέτα, 90. Έτσι το σκεφτήκαμε. Και η ροή χτίστηκε έτσι, ότι το ένα κομμάτι μας έβαινε στο άλλο. Τι δουλειές κάνουμε, τι σχέδια έχουμε. Είμαστε κάτω στην Αθήνα.
Παίζουμε στο Σταυρό του Λότου, παίζαμε χθες, ήρθαμε σήμερα με αεροπλάνο κατευθείαν εδώ πέρα να παίξουμε. Και είμαστε σε μια περίοδο που αρχίζουμε και παίζουμε τα τραγούδια μας εκτός Αθηνών. Είστε ο τρίτος προορισμός αυτό το μήνα, ο τρίτος ο καλύτερος. Το ότι βρίσκεστε κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα, αυτό έχει μια φόρτιση έτσι συναισθηματική. Έχουν έρθει και γονείς μου το Γραβενάδι μεταξύ. Θέλω να τους χαιρετήσω. Είναι πολύ συγκινητικό γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Όσο πιο μακριά θέλεις από το κλινονάστη της Αθήνας, τόσο πιο δύσκολο να γίνει μια συναυλία, να φτάσεις να επικοινωνήσεις τη μουσική σου. Και τώρα που είμαστε τόσο μακριά και τόσο κοντά στα δικά μου μέρη, είναι μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά. Για τώρα που φτιάχνει ο καιρός, ετοιμάζουμε περιοδίες, εξορμήσεις. Ναι, έχουμε ετοιμάσει δύο σχήματα. Το μικρό μας σχήμα, το ακουστικό μας σχήμα, που είναι το σημερινό αυτό που θα παρουσιάσουμε τα τραγούδια σήμερα. Και το μεγάλο σχήμα που θα παίξουμε το καλοκαίρι σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στην πέμπτη μέρα από τις 16 συνολικά, οπότε είμαστε λίγο ακόμα στην αρχή του φεστιβάλ. Πάμε καλά. Δεν ξέρω αν γίνεται θεσμός, αλλά τουλάχιστον. Ξέρουμε ότι η αγάπη του κόσμου ήδη σε αυτές τις πέντε πρώτες μέρες της εκδηλώσεις των πέντε πρώτων ημερών είναι πολύ 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 μεγάλη. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε μια εξαιρετική τραγουδίστρια για την οποία θα μιλάμε στο μέλλον για αυτήν πολύ. Είναι η Μαρία Παπαγεωργίου. Είναι συντοπίτησά μας κατά μια έννοια από τα Γρεβενά. Μια μοναδική έκθεση λαμβάνει χώρα αυτές τις ημέρες στην πόλη των Γρεβενών και η οποία έχει πραγματικά ξυπνήσει μνήμες από τα σχολικά χρόνια όσων την έχουν ήδη επισκεφτεί. Να δούμε το ρεπορτάζ. Μέχρι και τις 18 Απριλίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό μια σημαντική έκθεση που λαμβάνει χώρα στην πόλη των Γρεβενών. Ο λόγος για το ιστορικό βιβλιοπωλείο του ασυναγώνιστον του Τάκη Αναγνώστου, που φέτος συμπληρώνει εσίως 60 χρόνια ζωής και παρουσιάζει στο κατάστημα εκθέσεων του Δημαρχείου μοναδικά αντικείμενα που μας έρχονται από το παρελθόν. Γεωφυσικοί χάρτες, μπλε τετράδια, σχολικές τσάντες, παλιά τηλέφωνα, ακόμη και μικροί μαυροπίνακες είναι μερικά από τα εκθέματα που θα δει από κοντά ο επισκέπτης, θυμίζοντάς του τα παιδικά του χρόνια. Το βιβλιοπωλείο άνοιξε 9 Τρίτου 1959 από τον πατέρα μου, τον Γιώργο Αναγνώστου. Μετά συνέχισε η μητέρα μου και κατόπιν, μόλις τελείωσα το γυμνάσιο, το λύκειο, ήρθα και ανέλαβα εγώ. Μέχρι σήμερα. Γιορτάζουμε τα 60 χρόνια γιατί υπήρχε το υλικό αυτό από το 1959 μέχρι σήμερα. Ό,τι υλικό είχαμε το φέραμε εδώ στην έκθεση να το εκθέσουμε, να έρθει ο κόσμος, οι παλιοί να θυμηθούν τα παλιά τους τα χρόνια και οι νεότεροι να μάθουν πώς ήταν τα χαρτικά και τα βιβλία παλιά. Και να πούμε ότι έχει μέσα τετράδια μπλε, έχει παλιά βιβλία, παλιές φωτογραφίες. Τετράδια με τις φιγούρες των ηρώων του 1821, τετράδια αριθμητικής, με χάρτινο εξώφυλλο, όχι πλαστικό, που είναι σημαντικό γιατί ήταν τις δεκαετίες του 60 αυτά όλα, και τα μπλε τα οποία ήταν μετέπειτα το 70, 80 κτλ. Και να πούμε ότι αυτά τα μοιράζεται και στον κόσμο τώρα. Αυτά είναι έρχεται δωρεάν, ό,τι υπάρχει από τη δεκαετία του 60 διανέμονται δωρεάν στους επισκέπτες της έκθεσης. Και να πούμε ότι η έκθεση θα κρατήσει από τις 7 σήμερα μέχρι τις 18 του μηνός, Απριλίου, και θα είναι επισκέψιμο από όλα τα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, κατόπιν ραντεβού, συνεννόησης με τους υπεύθυνους. Άρα 60 χρόνια συναγώνησαν, 60 χρόνια Γρεβενά. Ακριβώς. Και να τα εκατοστήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 7 Απριλίου, ενώ το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως και τις 7.30 το βράδυ. Είναι συνεφασμένη η ζωή μου, πιστεύω και της πόλης, με τη λειτουργία και τη ζωή του βιβλίου αυτού, και πιστεύω ήταν ένας φάρος που φώτιζε επικυλοτρόπως την πνευματική ζωή της πόλης μας. Και ψυχή και δραστηριότητα πιστεύω ήταν ο Τάκης και η οικογένειά του μετέπειτα, αλλά κυρίως ο Τάκης που το έδινε αυτό το σπινθοβόλημα.
Συγκινητικό το κλίμα βλέπω πάντως. Μόνο συγκινητικό. Από τη δεκαετία του 60 πηγαίναμε παιδιά στον πατέρα του Τάι και τη μαμά του και αγοράζαμε όλα τα τετράδια και τα βιβλία. Εγώ 6 χρονών το πρώτο μπλοκ ιχνογραφίας που πήρα, το πήρα ιχνογραφίας για να ξέρουν τα καινούργια τα παιδιά, είναι το μπλοκ ζωγραφικής. Το πήρα από το μπαμπά του Τάκη. 1966, παρτυράμε και τα χρόνια. Και εμείς πάντως από εκεί παίρναμε μικρά. Μακάρι να υπάρχει και στο μέλλον αυτό. 60 χρόνια ιστορία. 60 χρόνια ιστορίας. Έχει τα πάντα μέσα. Καλό είναι όλοι οι Γρεβενιώτες και μη να έρθουν να δούνε αυτά και ειδικά οι παλιοί για να θυμηθούν τα παιδικά τους χρόνια και τις αναμνήσεις από τα σχολεία. Και λίγο πριν κλείσουμε, θα πάμε στην επίσκεψη που έκανε η τηλεόραση του ΦΛΑΣ στο Σύλλογο Μεταξιωτών της Κοζάνης και στις δράσεις που είναι πρώτων πυλών εν ώψη του Πάσχα. Η συνέχεια επί της οθόνης. Επίσκεψη στα γραφεία του Συλλόγου Μεταξιωτών Κοζάνης πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης 10 Απριλίου η Κάμερα του ΦΛΑΣ. Εκεί συναντήσαμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου και πιο συγκεκριμένα βρεθήκαμε τη στιγμή που η ομάδα της χοροδίας έκανε τις πρόβες της. Για τις επόμενες δράσεις και εκδηλώσεις των Μεταξιωτών Κοζάνης μας μίλησε η πρόεδρος Ευαγγελία Λαβαντσιώτου, η οποία μας παρουσίασε και ένα σύντομο ιστορικό του Συλλόγου. Καταρχήν, λίγο πείτε μας πόσα χρόνια έχει ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε από το 1987, περίπου 32 χρόνια λειτουργίας. Και ιδρύθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων που ζούσαν στην Κοζάνη και στα περίχωρα, δραστηριοποιούνταν εδώ επαγγελματικά και οικονομικά, να διατηρήσουν τις σχέσεις μεταξύ τους και να κρατήσουν τα ήθη και τα έθιμα του χωριού. Και όλα αυτά τα χρόνια αυτό κάνει ο Σύλλογος, προσπαθεί να καταγράψει τα ήθη, τα έθιμα, να τα διατηρήσει, να τα αναβιώνει και να τα παραδώσουμε στα νεότερα παιδιά και να υπάρχει συνέχεια. Και όλα αυτά πηγάζουν από την αγάπη όλων μας για το γενέθλιο τόπο μας το Μεταξά. Πόσα μέλη έχει ο Σύλλογος? Ο Σύλλογος έχει περίπου 100 μέλη. Είναι μέλη που ζουν στην Κοζάνη, στα περίχωρα, αλλά έχουμε και μέλη που ζουν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στηρίζουν κάθε δραστηριότητά μας, όσο μπορεί ο καθένας. Να πούμε ότι έχουμε και πολλές εκδηλώσεις και πολλές δραστηριότητες. Έχουμε πολλές δραστηριότητες μέσα στη διάρκεια του έτους, με βασική τον ετήσιο χορό μας. Το καλοκαίρι, εδώ και 4-5 χρόνια, έχουμε καθιερώσει να κάνουμε μια μουσικοχορευτική εκδήλωση. Και πάντα είμαστε κοντά στο χωριό μας, αναβιώνοντας ήθη και έθιμα. Για παράδειγμα, τώρα το Πάσχα ετοιμάζουμε με τη χοροδία του Συλλόγου να πάμε να ψάλουμε τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο χωριό μας. Προσπαθούμε με τις δράσεις μας να κάνουμε γνωστό τον τόπο μας, αλλά και να δίνουμε ζωή στον τόπο μας, ο οποίος, όπως και όλα τα χωριά, δυστυχώς μαραζώνει. Να πούμε ότι ετοιμάζεται τώρα για το Πάσχα, εν ώψη Πάσχα, και μία δράση για το γυροκομείο. Ναι, ετοιμάζουμε μία δράση για το Τιάλιο Γυροκομείο Κοζάνης. Τα μέλη του Συλλόγου, όπως και τα μέλη της χοροδίας και όποιος θέλει, θα επισκεφτούμε τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο γυροκομείο την Τρίτη στις 16 Απριλίου. Είναι μία από τις ομορφότερες δράσεις, θεωρώ, του Συλλόγου, γιατί μας δίνει χαρά, μας γεμίζει αγάπη και συναισθήματα πολλά, τα οποία με λόγια δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε. Δεν πάμε με άδεια χέρια στο γυροκομείο. Συνήθως όταν πάμε μία επίσκεψη, πάντα κάτι πάμε. Γι' αυτό και ζητούμε από τον κόσμο, συγκεντρώνουμε ήδη ανάγκης, χαρτικά, τρόφιμα, ήδη καθαριότητας και ό,τι θέλει ο καθένας, για να πάμε στο Τιάλιο Γυροκομείο. Θέλω να πω, να ευχαριστήσω, υπάρχει συμμετοχή του κόσμου, μας βοηθάει σε αυτό και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Και τώρα είμαστε και στην πρόβα της χοροδίας, ναι. Θα ακούσουμε κάποιο τραγούδι. Θα ακούσουμε τραγούδια και θα σας πούμε βασικά η δημιουργία της χοροδίας έχει σκοπό να πω ότι λειτουργεί κάθε Τετάρτη στις 6 και 4 με 7.30 και σκοπό είναι μια χοροδία, μαθαίνουμε παραδοσιακά τραγούδια και σκοπό έχουμε να κρατήσουμε και να μάθουμε τα δικά μας τραγούδια, τα τραγούδια του Μεταξά.
Και σήμερα θα σας πούμε τραγούδια του Μεταξά, μεταξύ άλλων. Και να πω επίσης ότι κάθε Δευτέρα λειτουργεί και χορευτικό τμήμα από τις 6 μέχρι τις 8. Καλούμε όλο τον κόσμο να είναι κοντά στο Σύλλογο Μεταξιωτών Κοζάνης. Και καλό Πάσχα σε όλους. Λοιπόν, μαέστρο, ποιο τραγούδι θα ακούσουμε? Θα πούμε το «Βρέχουν, χιονίζουν τα βουνά», ένα παραδοσιακό τραγούδι από τα Μεταξά. Συνήθως τραγουδιέται την περίοδο γιορτών και πιο πολύ τα Χριστούγεννα. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Yeah.
Μαγειρεύετε με υγραέριο. Ασφαλώς. Ζεσταίνεστε με υγραέριο. Ασφαλώς. Προσέχετε τι φιάλη ζητάτε. Ασφαλώς. Επειδή στο υγραέριο όλα πρέπει να γίνονται ασφαλώς. Φιάλη υγραερίου Coral Gas. Η μόνη με ειδική εσωτερική βαλβίδα ασφαλείας για διπλή ασφάλεια. Επίσημος συνεργάτης για τη Δυτική Μακεδονία, Αφή Γεωργιάδη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος χειρόδευμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. flashpavlatv.gr. Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.